Βλέπουμε και ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορες απόψεις, αλλά ο φυσικός χώρος που πρέπει να συζητείτε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ζητήσαμε να μάθουμε μετά τις τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή την αλλαγή που έγινε με τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα και την αφαίρεση της αρμοδιότητας από την περιφέρεια, πώς οι Δήμοι και ο Δήμος Κορινθίων θα διαχειριστούν τα σκουπίδια. Τι αλλάζει στην συλλογή, την διαλογή και την εναπόθεση του υπολείμματος, πού δηλαδή θα γίνει η διαλογή, από ποιον, με τι κόστος και το υπόλοιμα από το οποίο θα απομείνει, πού θα αποτεθεί νόμιμα. Γιατί όπως ξέρετε, χώρος υγειονομικής ταφής υπολείμματων στην Πελοπόννησο δεν υπάρχει. Το εναλλακτικό σχέδιο αυτό, που θα έπρεπε να είναι έτοιμο από το Δήμο Κορινθίων, δεν υπάρχει. Η απάντηση ήταν, θα δούμε. Θα δούμε αν θα πάρουμε τα χρήματα από την κυβέρνηση για να πάρουμε εξοπλισμό. Θα δούμε αν οριστεί κάποιος χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Θα δούμε αν θα γίνει η καύση ή αν θα γίνει με κάποιο άλλο τρόπο η επεξεργασία του υπολείμματος. Γενικά, για άλλη μια φορά, στο θέμα των σκουπιδιών, ο Δήμος Κορινθίων είναι απροετοίμαστος. Εμείς θέλουμε η διαχείριση να γίνεται από το Δήμο, αλλά θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να αναπτυχθεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο για τη διαχείριση των σκουπιδιών που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.